Πατριώτη της Έσπης Πατριώτες, αγαπητοί φίλοι. Πριν από μερικές μέρες γιορτάσαμε το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού, τους Ιταλούς και Γερμανούς εισβολείς και τιμήσαμε όλους εκείνους που έχισαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας. Σήμερα ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε ένα άλλο μεγάλο όχι. Είναι το όχι του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση που ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας, η οποία από τις 21 Απριλίου 1967 είχε επιβάλει καθεστώς στιγμής δικτατορίας στη χώρα. Το Πολυτεχνείο ζει. Το Πολυτεχνείο αποτελεί σύμβολο γιατί στο ιστορικό αυτό κτίριο της Αθήνας γράφτηκε η αρχή του τέλους για την 7χρονη τυραννία της Χούντας. Όλη η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των άγωνων φοιτητών του Πολυτεχνείου τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973. Και αυτοί οι φοιτητές ήταν εκείνοι που πρωτοφώναξαν όχι στην τυραννία της Χούντας των στρατιωτικών, όχι στη φοβέρα που απλώνονταν παντού, όχι στις αποφάσεις των λίγων ενάντια στη θέληση των πολλών. Πρωτοφώναξαν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και ξεκίνησαν στους δρόμους της Αθήνας, απαιτώντας να παραδώσει η Χούντα την εξουσία και να εκλεγεί νόμιμη λαοπρόκλητη κυβέρνηση με ελεύθερες εκλογές. Μαζί με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου ενώθηκε μια λαοθάλασσα από ανθρώπους κάθε ηλικίας, διαφορετικών επαγγελμάτων και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Το Πολυτεχνείο είναι ζωντανό ως συλλογική μνήμη επί δεκαετίες, γιατί έφερε αποτελέσματα, γιατί άλλαξε τα δεδομένα, γιατί κίνησε την ιστορία της χώρας. Οράματα νέων ανθρώπων μέσα από τα συνθήματα «Ναι στη δημοκρατία, όχι στο φασισμό», μετουσίασαν κοινωνικές και πολιτικές ελπίδες γενεών και γενεών. Η δημοκρατία, η δημόσια παιδεία, η ελευθεροτυπία, το κοινωνικό κράτος, ο κοινοβουλευτισμός, το κράτος δικαίου, ο πολιτισμός, όλες αυτές οι ελπίδες, όλα αυτά τα κεκτημένα για τα οποία σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι, αποτέλεσαν το σύνθημα του Πολυτεχνείου. Τότε, ένα χρόνο μετά την εξέγερση, μια νέα ελληνική δημοκρατία χτίζονταν πάνω στο ριζοσπαστισμό εκείνης της γενιάς. Πέρασαν πολλά χρόνια και έγιναν πολλά στη χώρα. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε όσα έγιναν. Η Ελλάδα έγινε μια ισχυρή δημοκρατία, κατακτήσαμε πολλά που δεν είχαν κατακτήσει προηγούμενες γενιές στη χώρα μας. Το Πολυτεχνείο και 17 Νοέμβρη του 1973 είναι πραγματικά μια εξέγερση. Κάθε εποχή χρειάζεται την δική της εξέγερση. Ήταν εκείνη η μέρα που ξαναφύστηξε ο άνεμος της ελευθερίας στον τόπο μας. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι λοιπόν απλό και ξεκάθαρο. Ας έχουμε όλοι μας και πρωτίστως οι νεότεροι το νου μας να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό της δημοκρατίας σαν τα μάτια μας. Μια δημοκρατία που πολλά χρωστάει σε εκείνα τα φοιτητικά νιάτα τον Νοέμβρη του 1973. Ζήτω οι ήρωες του Πολυτεχνείου. Και εγώ προετοιμάστηκα με ορισμένα γεγονότα, θα σας αναφέρω γιατί αυτά δεν πολύ ακούγονται. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1975 και μετά από ακροματική διαδικασία 2,5 μηνών και διάσκεψη 6 ημερών ενώπιον του πεταμένου σε εφετείου Αθηνών εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε ένοχους τους 20 από τους 32 κατηγορούμενους, αφορώντας 12. Οι κύριες ποινές που επιβλήθηκαν ήταν Δημήτριος Ιωαννίδης, αρχηγός την περίοδο της εξέγερσης, 7 φορές ισόβια για ηθική αυτοργία και σε 7 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτοργία σε 38 ακούπηρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση διάπραξης κακουργημάτων καθώς και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Γεώργιος Παπαδόπουλος, εν ενεργεία δικτάτορας την περίοδο της εξέγερσης, 25 χρόνια κάθριξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονίες από πρόθεση και απόπειρες ανθρωποκτονιών καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Σταύρος Βαρνάβας, αντιστράτηγος, 3 φορές ισόβια για ηθική αυτοργία σε 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτοργία σε 17 απόπειρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση διάπραξης κακουργημάτων καθώς και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Νικόλαος Δερτινής, Ταξίρα, ισόβια κάθριξη και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για ανθρωποκτονία από πρόθεση του διερχόμενου Μιχαήλ Μαυρογιάννη. Αν οι τέσσερις ανώτατοι αξιωματικοί σε 25 χρόνια κάθριξη, κατά συγχώνευση για ηθική αυτοργία σε συνολικά 12 ανθρωποκτονίες και 56 απόπειρες ανθρωποκτονιών, καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Άλλοι 12 κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές από 5 μήνες έως 10 χρόνια κάθριξη για διάφορες κατηγορίες, κυρίως για ηθική αυτοργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Αυτό έπρεπε να αναφερθεί γιατί το σημαντικό ήταν ότι σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την πτώση της Χούντας η ουγγρική δικαιοσύνη λειτουργήσε σύντομα και σωστά και ορθά για παράδειγμα και ήταν και παραδειγματικές ήταν αυτές οι αποφάσεις του δικαστηρίου τις οποίες έκανε με βάση τον οποίο μπορώ να πω ότι βοήθησε πολύ στην συμφιλίωση των Ελλήνων μετά το 1974. Μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες τα σίδερα εκείνη μες το κόμμα. Και τούτη μες τα σίδερα και εκείνη μες στο κόμμα. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την ανάγκη. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.
κανείς να μας το πάρει.